πιστοί στο ραντεβού μας, βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά στα Dust & Cream και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με την πυραμίδα της ομορφιάς που αφορά τον καθαρισμό του προσώπου. Πάμε να βρούμε την αγαπημένη beauty editor, την Poppy, η οποία θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για να έχουμε ένα καθαρό και υγιές πρόσωπο. Πόπι, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ βασικό κομμάτι του μακιγιάζ, τον καθαρισμό του προσώπου και έχουμε μαζί μας όλα τα απαραίτητα συστατικά της Dust & Cream. Natural σειρά της Dust & Cream που αποτελείται από γαλάκτωμα καθαρισμού, το οποίο καθαρίζουμε, θα όπως θα δείξουμε και αργότερα, το πρόσωπο. Αμέσως μετά περνάμε τη λοσιόν, τον νοτική λοσιόν, η οποία επαναφέρει το χαμένο pH στην επιδερμίδα και δίνει τόνωση. Και μετά μπορούμε να περάσουμε και στην διαδικασία της εφαρμογής της κρέμας. Αν βέβαια δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία ή δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε γαλάκτωμα λοσιόν, υπάρχει και το προϊόν, το gel καθαρισμού της σειράς Dust & Cream, το οποίο κατευθείαν σε ενοποιεί επιδερμίδα, κυκλικές κινήσεις και ξεπλένουμε με νεράκι. Φυσικά πάντα περνάμε και τη λοσιόν. Τη λοσιόν δεν την ξεχνάμε ποτέ. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι τρία τα βήματα για τον καθαρισμό του προσώπου, έτσι? Σε καθημερινή βάση, ναι, είναι τρία. Επίσης, υπάρχει και το σκραπ προσώπου, το οποίο μπορεί το συγκεκριμένο να γίνεται και καθημερινή χρήση. Αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και καθαρίζει τους πόρους. Πολύ ωραίο προϊόν. Υπάρχει και ο αφρός για καθαρισμό προσώπου επίσης. Αν θέλουμε μετά, η πολύ γρήγορη λύση είναι το μισελάρ 3-1. Μάτια, χείλη, πρόσωπο. Πολύ γρήγορο, βέβαια. Και στην αντίστοιχη σειρά υπάρχει και το διφασικό. Καθαρά τη μακιγιάζ αφαιρεί ακόμα και το πιο ανεξίτηλο κραγιόν και την πιο αδιάβροχη μάσκαρα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, εσείς επιλέγετε, κορίτσια, τι σας βολεύει, τι ικανοποιείτε, τι βολεύει τον καθέναν, βέβαια. Ναι. Εμείς πάντως έχουμε σήμερα μαζί μας την Σοφία, η οποία θα είναι το μοντέλο μας και θα δούμε σε εφαρμογή. Στην πράξη δηλαδή, πώς λειτουργούν, πώς λειτουργεί το μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε και να μας εξηγείς λίγο τι χρησιμοποιείς. Ωραία. Θα αρχίσω με το γαλάκτωμα προσώπου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε βρύση ούτε κάποιο νερό για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Το απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις. Τώρα περνάμε στο διφασικό λαδάκι, το οποίο θα κάνουμε τη μακιγιάζ στα μάτια και φυσικά το ανεξίτηλο κραγιόν. Το διφασικό μισελέρ αφαιρεί το μακιγιάζ, καθαρίζει και καταπραίνει. Δεν ξεβγάζεται. Κατάλληλο και για διάβροχο μακιγιάζ, κορίτσια. Ο αιώνιος εφιάλτης του μακιγιάζ. Εφόσον έχουμε καθαρίσει το πρόσωπο, είτε είναι με γαλάκτωμα, διαδικασία με βαμβακάκι, αν δεν μας αρέσει η διαδικασία με την αίσθηση ότι καθαρίζουμε το πρόσωπο με βαμβάκι και το γαλάκτωμα, μπορούμε να ρίξουμε νερό. Μετά, κατευθείαν, περνάμε το νοτική λοσιόν σε όλο το πρόσωπο. Μπορεί επίσης να περαστεί και στα μάτια. Δεν ερεθίζει, είναι οφθαλμολογικά, δερματολογικά ελεγμένα. Ποιος ο σκοπός της νοτικής λοσιόν? Επαναφέρει το χαμένο pH στην επιδερμίδα, τονώνει και βοηθάει μετά στην καλύτερη εφαρμογή της κρέμας. Μπορούμε φυσικά να περάσουμε τώρα στο στάδιο της εφαρμογής της κρέμας μας. Αλλιώς μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποιο peeling προσώπου πρωί-βράδυ, που είπαμε καθαρίζει όλα τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και τους πόρους μας, και μπορούμε παράλληλα να περάσουμε μετά και στην εφαρμογή μιας μάσκας. Όμως θα το κάνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι καλό να το κάνουμε κάθε μέρα ή μία φορά την εβδομάδα? Το peeling ανάλογα και με τις ανάγκες της επιδερμίδας μπορεί να γίνεται και σε καθημερινή χρήση. Ωραία. Και πρωί και βράδυ. Αν όχι, τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα είναι καλή η εφαρμογή του. Αντίστοιχα, θα ακολουθήσει και είτε μαύρη μάσκα αν έχουμε πόρους μείγμα που θέλουμε να καθαρίσουμε, που είναι peel off, ή αλλιώς αν θέλουμε μια έξτρα λάμψη και αντιγύρανση, πάμε στη χρυσή μάσκα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα μπορούμε, αφού έχουμε καθαρίσει το πρόσωπο και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποιο peeling ή κάποια μάσκα, να περάσουμε στην εφαρμογή μιας κρέμας ματιών και μιας κρέμας προσώπου. Ωραία, τι θα βάλεις η Σοφία, τι τύπου δέρματος έχει? Η Σοφία, η επιδερμίδα της είναι μεικτή, αλλά παράλληλα η παριέσθηση είναι αφυδατωμένη. Γι' αυτό θα προτιμήσουμε μία κρέμα 24ωρη με κολαγόνο, που είναι αντιδυτική κρέμα κολαγόνου, το οποίο περιέχει μέσα
Μπορεί να φορηθεί και σαν 24 ώρες, πρωί βράδυ, χρειάζεται να έχουμε δύο διαφορετικές κρέμες. Τέλειο, αυτό βολεύει πάρα πολύ, να το ξέρεις. Βοηθάει μείωση λεπτών γραμμών έκφρασης και παράλληλα ανόρθωση και σύσφυξη. Και φυσικά η κρέμα μπορεί να φορεθεί και σαν βάση για να κάνουμε το μακιγιάζ μας. Αν δεν έχουμε κάποιο προϊόν primer που μπαίνει κάτω από το make-up. Ναι, γιατί όχι, σηκωνόμαστε το πρωί, βάζουμε την κρεμούλα μας, εφόσον είναι και 24 ώρες, και μετέπειτα εφαρμόζουμε το make-up και όλα τα υπόλοιπα και όλα τα υπόλοιπα μακιγιάζ προϊόντα. Ολοκληρώνεται το μακιγιάζ μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ την κρεμούλα ματιών, πρωί και βράδυ, οπωσδήποτε, στην περιοχή των ματιών, πόδι της σκήνας. Με απαλές κινήσεις, Μπόπι, Να υποθέσω ότι είναι και κατά των μαύρων κύκλων. Βοηθάει μαύρους κύκλους, γενικά δείχνει πιο ξεκούραστο το βλέμμα, φυσικά με καθημερινή εφαρμογή και παράλληλα έχουμε και αντιρρητική προστασία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ την Poppy και τα Dust and Cream. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά, όλο και κάτι θα βρούμε πάλι να πούμε. Έγινε, ευχαριστούμε. Γεια σας. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για ένα ονειρικό beauty case με πλήρες σετ προϊόντων μακιγιάζ Dust and Cream αξίας άνατων 500 ευρώ. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με κάθε αγορά των 25 και 30 ευρώ, ενώ κερδίζετε παράλληλα και μοναδικά δώρα ομορφιά στη στιγμή. Η προσφορά ισχύει έως και τις 31 Οκτωβρίου.